Μεταφερόμαστε στο προεδρικό, κυρίες και κύριοι. Mr. Vice President, distinguished friends, αξιότιμοι φίλοι, είναι μια ξεχωριστή τιμή και ευχαριστήσει μου να σας καλωσορίσω και εσάς και την αντιπροσωπεία σας εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης της Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου στην Κύπρο. Είναι μια ιστορική επίσκεψη, κύριε Αντιπρόεδρε, πραγματικής ιστορικής σημασίας, αφού αποτελεί την πρώτη επίσκεψη στην Κύπρο ενός Αμερικανού Αντιπροέδρου από το 1962 και πραγματικά δείχνει την σημαντική βελτίωση στην εταιρική σχέση της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια εταιρική σχέση που μπορούμε τώρα να ονομάζουμε στρατηγική. Πραγματικά με θλίβει που η επίσκεψή σας στην Κυπριακή Κυβέρνηση ότι του μακροχρόνιου προβλήματος της κατοχής και της διαίρεσης παραμένει άλυτο. Με θλίβει επίσης ότι γύρω από τα δικά μας τραπέζια εδώ δεν έχουμε τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Κύριε Αντιπρόεδρε, από τότε που ανέλαβα την εξουσία, πριν από ένα χρόνο και κάτι, η κυβέρνησή μου, με αποφασιστικότητα και δέσμευση, επαναπρογραμμάτισε την εξωτερική της πολιτική με προτεραιότητες στην Ευρώπη, την υπερατλαντικές σχέσεις και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο για να καθορίσουμε την πλήρη μας προοπτική ως πλήρες μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πιο ανατολικό μέρος της Ευρώπης και να αναλάβουμε ρόλο στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια σε αυτή την αβέβαιη περιοχή του πλανήτη. Και είμαι ευχαριστημένος να τονίσω ότι έχει αναγνωριστεί διεθνώς ότι είμαστε μια σταθερή, ένα σταθερός εταίρος τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους φίλους μας, μεταξύ άλλων, και η αμοιβαία και αμοιβαία μας φιλία, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την καταστροφή των χημικών πολέμων της Συρία, τις αντιτρομοκρατικές ενεργείες, την αντιμετώπιση κρίσεων και τη μη εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής. Προσδοκούμε να συνεχίσουμε την συνεισφορά μας προς αυτούς τους στόχους. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι η Κύπρος θα προσφέρει οποιαδήποτε πολύτιμη βοήθεια προς αυτόν τον σκοπό. Επιπλέον, πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινή κατανόηση ότι η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, επιπρόσθετα από το γεγονός ότι δημιουργεί νέες οικονομικές ευκαιρίες, έχει τις προοπτικές να μεταμορφώσει το περιφερειακό γεωστρατηγικό σκηνικό και να γίνει δύναμη σταθερότητας ευημερίας και ειρήνης. Η παρουσία των αποθεμάτων υδρόγων ανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να παράσχει μια εναλλακτική λύση, ένα εναλλακτικό διάδρομο ενεργείας, προσφέροντας ενεργειακή ασφάλεια. Σε αυτή τη βάση, αυτό που κάνει η κυβέρνηση, αυτό που αναμένει η Κυπριακή Κυβέρνηση από ένα στρατηγικό εταίρο, είναι να διασφαλίσει τα κυρίαρχα μας δικαιώματα για την έρευνα και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην αποκλειστική μας οικονομική ζώνη.
προς αυτό το σκοπό, κύριε Αντιπρόεδρο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα λάβουμε αυτή τη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε, μετά τη συνάντησή μας, θα ήθελα να αράξω τις ευκαιρίες να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της Κύπρου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις θέσεις αρχής επί του Κυπριακού, για το ενδιαφέρον και τη βοήθεια της χώρας σας στις προσπάθειές μας για επανένωση της χώρας μας επί μιας διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπονται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας Υψηλού Επίπεδου με μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, διεθνή κυριαρχία και μόνη ηθαγένεια. Και στη βάση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ενωσίας, όπως προβλέπεται στο κοινό ανακοινωθέντη 11 Φεβρουαρίου. Με αυτή τη βάση, επιτρέψτε μου να μεταφέρω την εκτίμηση της κυβέρνησής μου, την ειλικρινή εκτίμησή μου για το προσωπικό σας ενδιαφέρον, τη δέσμευση και την αφοσίωση με τόσο πολύ χρόνο στο να επιτευχθεί ένα διέξοδο στο κυπριακό πρόβλημα. Θα δράξω αυτές τις ευκαιρίες και να εκφράσω την ειλικρινή εκτίμηση της κυβέρνησής μου για τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις σας λίγο μετά την αφήξή σας χθες στην Κύπρο, οι οποίες επαναβεβαίωσαν τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τις μακρόχρονες σχέσεις και τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά την αναγνώριση μόνο της κυπριακής δημοκρατίας και της νόμιμης κυβέρνησής της. Μία θέση που δεν θα επηρεαστεί από οποιασδήποτε συναντήσεις σας εδώ στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, όπως έχω υπογραμμίσει κατά τις συζητήσεις μας, παραμένουμε δεσμευμένοι στο να εργαστούμε ακούραστα για μια λύση που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων, Ελληνοκύπριων ή Τουρκοκύπριων. Και θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι το όραμα το δικό μου είναι να δω στη χώρα μου αυτό που εσείς, κύριε Πρόεδρε, έχετε πετύχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα κράτος που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και βασικές ελευθερίες όλων των νομίμων κατοίκων του, ανεξάρτητα εθνικής προέλευσης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο δρόμος προς τη λύση δεν είναι εύκολος. Θα χρειαστεί όραμα, πολιτικό θάρρος και αποφασιστικότητα. Πιστεύω πραγματικά, είναι η πεποίθησή μου, ότι περισσότερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να έχουν μια καταλυτική επίδραση στις διαπραγματεύσεις, προσφέροντας μια δυναμική, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών και να επανοικοδομήσουν την εμπιστοσύνη και προς τη λύση και να δοκιμάσουν τους τουρκικές προθέσεις. Το πακέτο των προτάσεων που έχω υποβάλει περιέχει όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να δημιουργήσουν μια κατάσταση win-win που θα κερδίσουν όλοι και θα αλλάξουν την κατάσταση. Πραγματικά ελπίζω ότι η Τουρκία, που έχει ένα πολύ αποφασιστικό ρόλο να διδραματίσει το Κυπριακό, θα έχει μια παραγωγική στάση, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή μέτρων οικοδομήσης εμπιστοσύνης, αλλά ειδικότερα προς το στόχο της επίτευξης λύσης. Κύριε Αντιπρόεδρε, ολοκληρώνοντας την θέση μου, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε εσάς προσωπικά, καθώς γνωρίζω ότι είσαστε ένας από τους πρώτους Αμερικανούς πολιτικούς που μίλησε για την ανάγκη
να τερματιστεί η παράνομη κατοχή της Κύπρου και να, και να επιστραφούν τα παρόχια. Γιατί πιστεύατε στην σημασία της επανένωσης της Κύπρου και τις ανάγκες να εφαρμοστούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης εν όσο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Βασιζόμαστε στην πολύτιμη βοήθειά σας στο να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις και την εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να φτάσουμε σε λύση. Ελπίζουμε ότι οι κοινές μας προσπάθειες θα έχουν σύντομα αποτέλεσμα. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, ας κάνουμε όλοι μια πρόποση στην υγεία και ευτυχία του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν και τα μέλη της ανταπροσωπείας του. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας καλωσορίζω με θέρμη εδώ στην Κύπρο και σας εύχομαι τα καλύτερα. Εις υγεία.